την απερίφραστη αντίθεσή τους με την επιλογή Βαρουφάκη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Delta Nit Taf από την Έλενα Παναρίτη εκφράζουν ανοιχτά με κοινή επιστολή τους 43 βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Ηλίας Ιωαννίδης και Αλεξάνδρα Τσανακά. Εμείς ζητήσαμε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και με μια επιστολή που επιλέξαμε να μην δημοσιοποιηθεί, άλλο πώς κατάφερε. Θα μου πείτε τι λέω τώρα και βγήκε αμέσως στη δημοσιότητα. Ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Βαρουφάκη να αποσύρει, να πάρει πίσω αυτόν τον διορισμό, γιατί θεωρούμε ότι δεν συνάδει με ό,τι προεκλογικά και μετεκλογικά έχει εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μπαίνει μία πολιτική εκπρόσωπος που ανήκει στο πολιτικό προσωπικό του προηγούμενων κυβερνήσεων, που ψήφισε τα μνημόνια, να μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα μας και την κυβέρνηση αυτήν, τη συγκεκριμένη, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θεωρούμε ότι και για ουσιαστικούς λόγους, αλλά και για συμβολικούς, αυτό πρέπει να μην γίνει. Και θεωρήσαμε καλό να το θέσουμε υπόψη. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν είναι μόνο αυτοί που υπέγραψαν, μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί που το επιθυμούν αυτό, γιατί αυτό έγινε σε έναν πολύ ελάχιστο χρόνο, η επικοινωνία και οι υπογραφές. Πολύ περισσότεροι θα σας έλεγα. Και αντιλαμβάνεστε ότι ήδη έχει ένα αποτέλεσμα, γιατί μαθαίνουμε ότι προβληματίζονται και πιθανόν να την αποσύρουν από την... Στην επιστολή, οι 43 βουλευτές που συνεχώς αυξάνονται ζητούν ανάκληση της απόφασης και αναφέρουν: με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η Έλενα Παναρίτη ορίστηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Delta Nit Taf. Και αυτό παρά το ότι η πολιτεία της βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες, τις αντιλήψεις και την πολιτική που πρεσβεύει και βάση με την οποία εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία εξέχουσα εκπρόσωπος της μνημονιακής πολιτικής δεν μπορεί να εκφράζει τη σημερινή κυβέρνηση. Το ζήτημα δεν είναι συμβολικό, είναι πολιτικό. Είναι μία λάθος απόφαση και ζητάμε την άμεση ανάκλησή της, αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ιωαννίδη, πολλοί υποστήριξαν πως είναι μια επιλογή καθαρά του κυρίου Βαρουφάκη και πως την επέβαλε. Το ερώτημα όμως που μπαίνει είναι μήπως αυτή η επιλογή έχει γίνει άνωθεν, μήπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιθυμεί να αλλάξει συνομιλητές, καθώς και στο παρελθόν οι εταίροι μας έχουν εκφραστεί με δυσμενή τρόπο για τους σημερινούς συνομιλητές τους και προτιμούσαν. Είναι σαν, να αποδεχόμαστε, είναι σαν να αποδεχόμαστε με βάση το συλλογισμό σας ότι μπορεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παρεμβαίνει στα της κυβέρνησης, στα του λαού μας και να αποφασίζει αυτό ποιον εκπρόσωπο θα έχουμε εμείς σε αυτό. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, μπορεί να εκτεθεί μέσα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον εκπρόσωπό του να μας θέλει να τον βάλουμε εμείς εκπρόσωπό μας. Εμείς δεν μπορούμε αυτό να το αποδεχτούμε, ούτε μπορώ να είμαι στο μυαλό αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω σε τέτοιο επίπεδο αν γίνονται αυτά. Απλά σε καμία περίπτωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος αυτού του κόμματος και αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να αποδεχτώ ότι αυτές οι επιλογές κατευθύνονται από αυτά τα κέντρα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τις υλοποιήσουμε. Αργότερα ωστόσο υπήρξε νέα εξέλιξη με την οποία δόθηκε τέλος στην υποψηφιότητα Παναρίτη για το Delta Nit Taf. Η κυρία Παναρίτη με ανακοίνωσή της μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν αναφέρει ότι δεν θα δεχθεί τη θέση του εκπροσώπου της Ελλάδας στο Delta Nit Taf. Την δήλωση της κυρίας Παναρίτη συνόδευε ένα κυβερνητικό non-paper με το οποίο για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καλύπτει τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Στη δήλωσή της η κυρία Παναρίτη αναφέρει: «Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής Αξιολόγησης που με επέλεξαν να εκπροσωπήσω την χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ιδίως τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Βαρουφάκη και τον Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, με τους οποίους συνεργάζομαι αδιάκοπα στο πλαίσιο της μεγάλης διαπραγμάτευσης, με δανειστές των οποίων την τακτική γνωρίζω εκ των έσω. Ευχαριστώ επίσης τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα για την υποστήριξή του. Όμως, καθώς ποτέ δεν ζήτησα αυτή τη θέση και δεδομένου ότι την αποδέχτηκα αποκλειστικά για να βοηθήσω την κυβέρνηση με την εμπειρία μου στο τρόπο λειτουργίας του Delta Nit Taf,
μου είναι αδύνατο να δεχθώ τον διορισμό μου εν μέσω των αρνητικών αντιδράσεων από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα διανύει την πιο δύσκολη περίοδο και γι' αυτό απαιτείται συστράτευση απέναντι σε σκληρούς δανειστές. Θα συνεχίσω να βοηθώ με όλους μου τις δυνάμεις στην υπόθεση της εθνικής διαπραγμάτευσης και να στηρίζω την κυβέρνηση ως ότου η Ελλάδα απελευθερωθεί από τα μνημονιακά της δεσμά.